να πάμε μέχρι τον Ιούνιο, να κάνουμε διαπραγμάτευση τον Ιούνιο, διότι απεδείχθη ότι δεν έχετε πρόγραμμα. Δεν έχετε δεν πρόγραμμα, απατάτε. Κύριε Λεωτσάκο, δεν είστε έτοιμοι. Άρα λέτε να αν είχατε πρόγραμμα, δεν θα πηγαίνατε τώρα. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, εντάξει τώρα. Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι για τις προεκλογικές εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι για το συμφέρον της χώρας. Αυτά τα χαρτιά. Εγώ λέω ότι πρέπει να σας προσφέρουμε στήριξη. Όχι όμως για να οδηγήσετε τη χώρα στον κρεμό. Ο Σαμαράς δεν πρέπει να σοβαρευτείτε. Πρέπει και εσείς να ανασυγκροτηθείτε. Το Λαϊκό Κόμμα να αφήσουμε, του κυρίου να Σαμαρά τις εξαλότητες. Είπε ακριβώς αυτό τον εκβιασμό. Εγώ σας μπήκε λέω στον ευθέως, εκβιασμό. Εγώ σας λέω, η Νέα Δημοκρατία θέλετε απάντηση είναι, από μένα για το εκβιάζει, Λαϊκό Κόμμα. Εκβιάζει εμένα η Νέα δεν Δημοκρατία με ικανοποίησε καθόλου τον ελληνικό λαό. Δήλωση του Λαϊκού αυτό Κόμματος. Κάνει. Αφήστε το εκβιάζει. Εγώ σας μιλάω για σας ικανοποίησαν ότι υπογράψατε. Όχι. Δεν με ικανοποίησε. Όχι μόνο ότι υπογράψαν, το ζητήσαν. Το ζήτησε ο κύριο Σαμαρά. Ακούστε, δεν είναι έτσι κύριε Λεωτσάκο. Το ζήτησε όλα. Τα ξέρετε όλα, αλλά δεν είναι έτσι. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπάρχουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί που δεν είναι μόνο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Βλέπετε ότι καμία σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν είναι μαζί σας. Είδατε ο Λάζ. Όχι, όχι. Να μην έχουν ψευδεστήσεις. Και να μην καλλιεργούν ψευδεστήσεις στον ελληνικό λαό. Δεν ήταν όλοι έτσι. Είναι Καμπουράκι. Δεν ήταν όλοι έτσι. Δημήτρη, εγώ είπα ξεκάθαρα ότι πρέπει να στηρίξουμε. Αλλά δεν πρέπει να στηρίξουμε μια πορεία προς το ρόλεθρο. Πρέπει να στηρίξουμε συγκεκριμένη πορεία, να βάλουν μυαλό κι αυτοί, να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ομιλεί από προεκλογικό μπαλκόνι, αλλά αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του την τύχη της χώρας και να διασωθεί η χώρα. Όχι να μας οδηγήσει στα βράχια. Αφήστε τώρα τις ανάγκες. Η ίδια δημαγωγία, η προεκλογική. Δεν καταλάβατε τίποτα ακόμη. Περισσότερο βράχια. Δεν καταλάβατε ότι θα σας κάσει βόμβα στα χέρια. Εάν δεν είναι βράχια αυτό που έχουμε πέσει. Και θα την πληρώσουμε όλοι και εσείς. Καλά. Δεν το έχετε πάρει είδηση. Σταθή. Βάλτε λοιπόν μυαλό, ανασυγκροτηθείτε. Εάν δεν είναι βράχια, τη γλώσσα πάνω, του ρεαλισμού. Με 2,5 εκατομμύρια και 1,5 ανέργος, αυτό δεν είναι βράχια. Τι είναι, λεωφόρος είναι. Δεν έχετε μεγαλύτερη ευαισθησία εσείς από εμάς. Δεν έχετε μεγαλύτερη ευαισθησία εσείς από εμάς. Ποιος σας το είπε ότι δεν σας δίνει κανείς το δικαίωμα να παριστάνετε τους κοινωνικά ευαίσθητους. Ποιος σας το είπε ότι δεν έχουμε. Θα σας δούμε τώρα στην πράξη. Το ίδιο είμαστε. Θα σας δούμε τώρα που βιώνετε τις αντιφάσεις του προεκλογικού σας λόγου. Υποσχεθήκατε σε όποιον μιλάει ελληνικά και σε αυτόν που δεν μιλάει. Θα το κόψω τώρα. Υποσχεθήκατε τα πάντα. Θα το κόψω. Όχι, πρέπει να βάλουν μυαλό. Μα σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να ρισκάρει. Μιλάει ο κύριος Σόιμπλε. Μιλάει ο κύριος Σόιμπλε τώρα. Ο κύριος Σόιμπλε μιλάει. Αυτό, ο κύριος Σόιμπλε μιλάει. Αυτό μιλάει. Λοιπόν, να βάλουμε μια τάξη, παρακαλώ. Αυτές είναι εύκολες κουβέντες. Παρακαλώ, μήπως έχουμε μια δούμε στο Σόιμπλε τι θα πείτε εσείς. Κύριε Δαμαβολή. Έχετε τώρα τη βόμβα στα χέρια. Κύριε Παρακαλώ. Και φροντίστε να μην σας κάσει. Κύριε Δαμαβολή. Γιατί θα έχετε και ευθύνες. Κύριε Δαμαβολή, παρακαλώ. Ορίστε, πέστε μας τώρα.